Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πατέρες μου και αδελφοί μου, μας αξιώνει απόψε, εδώ εις τη φιλόξενη κόμη του Ακακίου, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος, μαζί με όλους τους επωνομαζομένους και συνονόματους σε αυτόν Αγίους Γεωργίους, να τον εορτάσουμε πανηγυρικό το τρόπο σε αυτήν την μυσταγωγική αγρυπνία. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε τούτον, είναι μια υπέρβαση του τυπικού της Εκκλησίας, αλλά όπου υπάρχει ανάγκη και υπερβολική αγάπη, νόμου μετάθεσης γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Και ανάγκες έχουμε, ζούμε σε εμπόλεμες περιόδους, ιδιαιτέρως εις την καθημάς Ανατολή, και ο Άγιος Γεώργιος, ο Μεγαλομάρτης, είναι ο κατεξοχήν Μεγαλομάρτης της καθημάς Ανατολής, καθότι γόνος της Παλαιστίνης από πλευράς της μητέρας του Πολυχρονίας και Μικρασιάτης το γένος από πλευράς του πατέρα του Γερόντιου. Αλλά και οι Άγιοι που πολλοί τον εμπιστεύτηκαν και τον αγάπησαν και έχουν το όνομά του και σήμερα συνεορτάζουν μαζί του και στον ουρανό και εδώ επί της γης. Ο ένας Άγιος της Τουρκοκρατίας, πολύ ο λίγο γνωστός εις τους Κυπρίους, ο Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης. Η εικόνα που υπάρχει στην αριστερή πλευρά εκεί του στολισμένου επιταφείου. Ο Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης ήταν ιερέας εις την Νεάπολη, στον ευχής Χεσίρ, όπως το λένε οι σήμερον κάτοικοι του Οθωμανοί της Μικράς Ασίας, πολύ κοντά στην Κεσάρια της Καπαδοκίας και πηγαίνοντας να λειτουργήσει σε ένα χωριουδάκι εκεί της περιοχής, φανατικοί Μωαμεθανοί τον εσκότωσαν, επέταξαν το λείψανόν του, μόνον και μόνον γιατί ήταν χριστιανός ορθόδοξος ιερέας στην πίστη. Είχεν τέτοιαν αγίαν καθαρήν ζωήν, που αργότερα όταν τον ενταφίασαν και πέρασαν και μερικά χρόνια και έγινε η εκταφή του λειψάνου του, του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, ευρέθην άφθορο λείψανο. Το εσεβάστηκε ο χρόνος, το εσεβάστηκε η γη, αυτόν το λείψανο, το οποίο ενεδύθην, εντύθηκε δηλαδή, την αυθαρσία του ζωοποιού και Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης, το λείψανο του το έφεραν οι Μικρασιάτες το 1922, με την καταστροφή που έγινε τότε, και τώρα θησαυρίζεται στη Μητρόπολη της Νέας Ιωνίας, στον Περισσό, έτσι λέγεται, έναν επίνιον εκεί, έναν προάστιο μάλλον της ευρύτερης Αττικής. Ήμουν φοιτητής και τέτοιες νύχτες πηγαίναμε με τον μακαριστόν πατέρα Γεράσιμο Φωκάν, τον κατοπινών επολίγων Μητροπολίτην Κεφαλινίας, πάντοτε στην αγρυπνία του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου. Και τα γεμάτη εκκλησία από γριές, από αυτές που συνόδευσαν το λείψανον, όταν νέες πρόσφυγες ήρθαν στα μέρη της Ελλάδος και μας εδηγούντον τα της περιπέτειας της προσφυγιάς τους και παρηγορούσεν η προσφυγιά των Μικρασιατών
την προσφυγιά των Κυπρίων. Θυμούμε την απέραντη ευωδία που είχαν τα άφθορα λείψανα αυτού του Αγίου. Το έναν πετραχύλι που προσκυνάται είναι δικό του, του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου. Ο άλλος Άγιος Γεώργιος, ο άλλος φίλος και μιμητής επίσης του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης, Πόντιος το γένος. Γεννημένος το 1901 στην Αργυρούπολη του Πόντου. Έγινε και αυτός πρόσφυγας, οι γονείς του μάλλον. Έγιναν πρόσφυγες και πήγα στα μέρη του Καυκάσου, εκεί που είναι η σημερινή Απχαζία, κοντά στη Γεωργία δηλαδή. Έμεινε ορφανός από 3 χρονών και από τη μάνα και από τον πατέρα. Τον μεγάλωσε η γιαγιά του και κατεξοχήν πολύπαθος όπως ο Ιώβ είναι ο βίος του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Όταν το διαβάσετε εκπλήσεστε από τον πόνο που έζησε αυτός ο άνθρωπος από τα πρώτα βήματά του μέχρι και τα ύστερα. Εκοιμήθην το 1959 πρόσφυγας στη Σύψαν της Δράμας. Εκεί είναι και τα λείψανά του, εκεί τώρα υπάρχει εκλεκτών, ιδιαίτερα φιλικός σε μας γυναικείων κοινόβιων. Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Άγιον Γεώργιον τον Καρσλίδην, είναι η συνεχής αδικία και κατατρεγμός και διωγμός που υπέστη στη ζωή του. Πρώτα θα έλεγε κανείς από την ίδια την πρόνοια του Θεού. Το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σήμερα στη ζωή μου. 3 χρονών πεντάρφανο παιδί. Και η γιαγιά του που τον εμεγάλωσε, μα πόσον τον εμεγάλωσε, μέχρι 9 χρονών. Έφυγε και αυτή. Τον ανάλαβε ο αδερφός του ο μεγάλος. Τον έστελνε καθημερινά, λέει, στα πρόβατα και στα πόδια να τα προσέχει. Μόλις επέστρεφε, ξύλο, ο μικρός Αθανάσιος, όπως λεγόταν τότε ο Άγιος. Τελικά, μίαν των ημερών, εκεί που έκλαιεν την ορφάνια του, τη σκληροτράχυλη συμπεριφορά του αδελφού του, που δεν είχε ούτε τη γιαγιά του να τον παρηγορήσει, ποιος του εμφανίστηκε? Ο Άγιος Γεώργιος, ο Μεγαλομάρτης. Και του λέει, έλα Θανάση, του λέει, ανέβα πάνω στο άλογό μου. Όχι, δεν ανεβαίνουμε, του λέει. Μικρό παιδί τώρα. Διότι θα με δει ο αδερφός μου. Πού θα με πας? Έλα παιδί μου, του λέει, είμαι ο Άγιος Γεώργιος, ο τροπεοφόρος. Και θα σε πάω σε τόπον που θα σου δείξουν αγάπη. Τον πήγε σε έναν κρυπτοχριστιανόν. Ο κρυπτοχριστιανός αυτός φαινόταν σαν Τούρκος, αλλά ήταν κρυφός χριστιανός. Του είπε, τι ξέρεις να κάνεις μικρέ μου? Ξέρω να προσέχω, του λέει, ζώα. Να προσέχεις τα ζώα μας. Αλλά ήταν ευγενέστατος ο φαινομενικά Τούρκος. Εκεί που πρόσεχε τα ζώα, του εμφανίστηκαν οι 3 ιεράρχες. Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τον επαρηγόρησαν και του είπαν, εσύ θα υπηρετήσεις το δικό μας βασιλέα, τον Χριστό. Και παντού θα σε προστατεύουμε και εμείς και ο Μέγας Γεώργιος, ο τροπεοφόρος. Και από εδώ του είπαν που είσαι, θα φροντίσουμε να πάει σε εκλεκτό μοναστήρι. Πράγματι,
μέσα από πολλές περιπέτειες, αφού εμφανίστηκε ξανά ο Άγιος Γεώργιος, τον εμετέφερε έξω από ένα πολύ μεγάλο μοναστήρι της Γεωργίας. Και εκεί έζησε καμιά δεκαριά χρόνια, σαν ασκητής. Τόσο εντυπωσιάστηκε ο ηγούμενος, που εξεπέρασε και τους κανόνες τους μοναχικούς. Και 18 χρονών τον εχειροτώνησαν και ιερέα, αφού έβλεπαν σε αυτόν το θαύμα του Θεού να τον επισκιάζει. Σκεφτείτε την ημέρα που έγινε η κουρά του και ήταν 13 χρονών μόνο. Ενώ υπήρχε τότε μεγάλη απαγόρευση λόγω του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση και της αθεΐας και δεν επιτρεπόταν να χτυπούν καμπάνες, οι καμπάνες μόνες τους όλου του μοναστηριού άρχισαν να χτυπούν. Και κατάλαβαν ότι ο σήμερον γενόμενος μοναχός, ονόματι πλέον Γεώργιος, είναι άνθρωπος του Θεού, επιλεγμένος από την πρόνοια του. Αυτόν τον άνθρωπον εσυνέχισε η ζωή του να είναι εν διωγμό. Όταν αντελήφθηκαν οι άθεοι Σοβιετικοί ότι σε αυτόν το μεγάλο μοναστήρι γίνεται καθημερινά λειτουργία και ζουν 300 πατέρες μαζί με επισκόπους, τους συνέλαβαν όλους, τους επήραν σε έναν γκρεμμόν και τους επιροβόλησαν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο νέος ιερομόναχος Γεώργιος, ο Καρσλίδης. Και η σφαίρα που τον βρήκε, στην καρδιά, αλλά στην καρδιά έβαλε έναν εγκόλπιον από σμάλτον που του έδωσε η γιαγιά του. Και έτσι δεν έπαθεν τίποτα. Τα πόδια του όμως έκτοτε τον άφησαν να είναι ημιπαράλυτος. Τα έσερνε πλέον. Τον επιροβόλησαν 3 φορές και τις 3 φορές εσώθηκε η ζωή του. Και υπήρχε εν κανόνας, άγραφος, έθιμο δηλαδή, που έλεγε ότι ένας ο οποίος εγκαταδικάστη 3 φορές σε θάνατο και δεν εσκοτώθηκε από σφαίρες, να του χαρίζεται η ζωή. Και του χάρισαν τη ζωή. Τον πήγαν όμως σε μία υπόγεια φυλακή μαζί με αρουραίους και ποντικούς, γεμάτη από κοπριά, εκεί που έρεα, λέει, η υπόνομη της Τυφλίδας. Και ήταν μαζί με τον γέροντά του για 2 χρόνια, αυτός που τα πόδια του δεν μπορούσε να σταθεί, ήταν για 2 χρόνια έγκλειστο στη φυλακή. Ποιος τον αποφυλάκησε να πεκεί? Ο Άγιος Γεώργιος, ο μεγαλομάρτυρας, αφού πρώτα εκοιμήθη ο γεροντάς του. Εφρόντισε μετά και πήγε σε οικογένειες φιλικές ποντίων, ευσεβών ποντίων, και αυτοί με τη σειρά τους επίσης εφρόντισαν να επαναπατριστούν στη μητέρα Ελλάδα. Και έτσι, κρατώντας τον πλέον στους ώμους υπόντιοι συγγενείς του, αφού δεν μπορούσε να περπατήσει, τον έφεραν μετά από πολλές μετακινήσεις στη Σύψα, της Δράμας. Εκεί τον εβοήθησε ο Άγιος Νικόλαος. Του είπε, θέλεις να γίνεις καλά? Του λέει, θέλω να λειτουργώ. Δεν με νοιάζει αν γίνω καλά, αλλά θέλω να λειτουργώ. Του λέει, θα έρθεις στο παρεκκλήσι μου. Το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου ήταν στο πίσω βουνό. Και πήγε, λέει, σερώμενος, αρκουδώντας. Και του έκαμε εκείνη ευχέλαιον ένας ευσεβής ιερέας και βελτιώθηκε κατάτι η υγεία του. Και παρατηρήθη το εξής λαμπρό φαινόμενο πλέον, μέχρι και την κοίμησή του. Ενώ όταν περπατούσε, έσερνε τα πόδια του,
όταν λειτουργούσε, τον έβλεπα να είναι πάνω από το έδαφος. Μερικές φορές και να πετά και να είναι μέσα σε ουράνιο φως. Σας συνιστώ να διαβάσετε το βίο του Αγίου Γεωργίου του Καρσιλίδη. Εμένα προσωπικά μου τον εσύστησε ο Άγιος Ιάκωβος ο Ενεβία, ο Τσαλίκης. Όταν πήγα μια φορά να το δω και μου λέει, παιδί μου, τώρα που θα πας να ψάξεις να βρεις δύο βιβλία που έβγαλα δύο καλοί καθηγητές για έναν πολύ πολύ μεγάλο Άγιο της εποχής μας. Εκοιμήθη το 59 πόντιος στο γένος, Γεώργιος Καρσλίδης. Και πήγα και χάρη τη Θεού ευρήκα αυτά τα βιβλία και έτσι έμαθα από τότε για τον Άγιο Γεώργιο, τον Καρσλίδη. Ξέρετε όλοι, ιδιαίτερως οι κάτοικοι Ακακίου, ότι ένας από τους πόθους που έχουμε είναι στα όρια της κοινότητος Ακακίου, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει επέκταση της κοινότητος και αύξηση και θα αυξηθεί έτη και έτη περισσότερον το Ακάκιο και με τον καινούριο δρόμο που έχει δρομολογηθεί με τη Λευκωσία. Οπότε ο καλός διοικητής προνοεί, προβλέπει και προλαμβάνει. Έχετε ανάγκη και δεύτερης ενορίας. Και η δεύτερη ενορία πρέπει να γίνει προς τα μέρη της Δένειας, από εκεί. Από εδώ έχουμε χάρη τη Θεού. Και η απόφαση μας είναι να αφιερωθεί η καινούργια ενορία στον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη. Αφού μας έδωσαν και λείψανον και έχουμε λείψανον του Αγίου εδώ εις τον ναό της Παναγίας μας. Αυτή είναι η πρώτη αγρυπνία που κάνουμε επ' αφιερωμένη, όπως είπα, στους Γεώργιους. Πρώτα τον Μεγάλο Μάρτυρα, μετά τον Γεώργιο Καρσλίδη, τον Γεώργιο τον Νεαπολίτη. Βλέπετε τι κάνει η φιλία, η αγάπη, η αγιότητα γεννά αγιότητα. Και φρόντιζε ο Άγιος Γεώργιος, αυτοί που τον αγάπησαν πολύ, να τους πάρει είτε την ημέραν του, όπως έγινε με τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη, που την ημέρα του Αγίου Γεωργίου, 3 του Νοέμβρη, τον επήρε μαζί του στην Ουράνια Θεία Λειτουργία, και το ίδιο συνέβη και με τον Άγιο Γεώργιο τον Νεαπολίτη. Εμαρτύρησε την ημέρα που εόρταζε. Τι σας θυμίζουν όλα αυτά? Ποιον Άγιον της περιοχής μας? Τον Άγιον Ιερομάρτυρα φιλούμενο. Και αυτός άφθορον λείψανο. Και αυτός φύλακας Αγίων τόπων και Αγίων τρόπων. Και αυτός εμαρτύρησε από φανατικούς θρήσκους σιωνιστές. Και αυτός σε εμπόλεμη ζώνη και υποδιωγμός συνεχήν. Και απόψε, χάρη τη Θεού και προνοία Θεού μάλλον, είναι δίπλα μας, μαζί μας, συμπροσευχόμενος, ο συνεχιστής της διακονίας εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ, ο αγιοταφίτης γέροντας Ιουστίνος, τον οποίο παρακαλώ να μην δηλιάσει από τον εκτενήν πρόλογο που έκαμα, να απευθύνει ένα χαιρετισμό στην αγάπη σας. Ένα μόνο θα πω, τώρα που τον καλωσόρισα ανάμεσά μας, του λέω, άντε γέροντα, μια ζωή ίσως σε πολεμική ζώνη. Μου λέει, τώρα έκοψα με εδώ λόγω του πολέμου και δεν έχει πτήσει για το Τελαβίβ. Του λέω, κάτσε και λίγο σε μέρη που έχουν ειρήνη. Μια ζωή να είσαι μέσα στην εμπόλεμη ζώνη, να είσαι στην πρώτη γραμμή. Θέλει και ο στρατιώτης τη ξεκούραση του. Και τι μου απαντά, 83 χρονών, όχι 60 που είναι ο νεόφυτος. Όχι, μου λέει η Δεσπότη, η θέση μου είναι στην πρώτη γραμμή. Περιμένω την πτήση την Κυριακή και να μου ευχηθείς
να πάω εκεί. Δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να πει, έκοψα. Από εδώ την περίοδο του πολέμου θα μείνω. Και όμως, ο καλός στρατιώτης δεν οπισθοχωρεί. Και χαίρομαι που αυτός ο στρατιώτης, αφού μιλήσαμε για τόσους διωκόμενους, μάρτυρες της πίστεως, βασιλικά τώρα ευρισκόμενοι εν δόξη στον Τριαδικών Θεών, στην Ουράνια Θεία Λειτουργία, στην Αποψινή Λειτουργία είναι ένας συνεχιστής αυτών και του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, του Αγιοταφήτου και Κυπρίου. Παρακαλώ, Πάτερ Ιουστίνε, ό,τι φωτίσει ο Θεός, να χαιρετήσεις το ποιμνιό μας. Να μου επιτρέψεις να καθίσω. Εσύ είσαι πιο υγιής από μένα, δόξα τω Θεώ. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτε. Δόξα σοι ο Θεός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για την τιμή που μου δίδετε αυτή τη στιγμή, αυτή την ημέρα και ιδιαίτερως αυτή την εσπέρα. Απόψε εορτάζει η κοινότητά σας τρεις Αγίους Γεώργιους. Βέβαια, ο πρώτος όλων είναι ο μεγαλομάρτης Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, που την χάνει κι αυτός. Να είναι μεγαλομάρτης και ο τάφος αυτού υπάρχει στην Αγία Γη. Αυτά τα σημέρας και αυτά τα τελευταία χρόνια, όπως ομιλήσατε περί μαρτύρων, και εγώ ανάξια πραγματικά, οι πόδες μου πατούνε επάνω σε φρέσκο αίμα. Και αυτός ο Σιωμάρτης Φιλούμενος, Κύπριος το γένος, και μάλλον δίπλα από αυτή την Γκομόπολη, από την Ορούντα, ανάξια πατάνε οι πόδες μου στα χνάρια του αίματός του. Πράγματι, οι μέρες είναι πονηρές και τα χρόνια ακόμα χειρότερα. Ένα ζητάω πραγματικά από εσάς, από τους ιερείς, ακόμα όμως και από το πίμνιο. Αυτά στα σημέρας, μια ιδιαίτερη προσευχή να κάνετε για τους Αγίους Τόπους. Οι Άγιοι Τόποι δεν χάνονται. Όσες και λαϊλασίες να γίνουν. Για αυτούς που τους φυλάνε τους Αγίους Τόπους. Οι φύλακες των Παναγίων Προσκυνημάτων. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Έρχεται η ώρα που δηλιάζουμε κι εμείς. Δεν είμαστε πήγοι άγγελοι. Είμαστε άνθρωποι θνητοί. Και ζητάμε πραγματικά τας προσευχάς όλων, όπως Κύριος δυναμώνει όλη την αδερφότητα. Και ιδιαιτέρως βέβαια του Πατέρα και Πατριάρχη ημών. Αμήν. Διότι βρισκόμεθα σε δύσκολα χρόνια. Σε δύσκολες αιρέσεις ακόμα και σε δύσκολα σκίσματα που ήταν επί των ημερών μας, δυστυχώς, στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Πριν λίγες ημέρες που ήμουν στην Ελλάδα, βρέθηκα εις την Πάτρα, βρέθηκα και εις τα Μέγαρα. Και εις τα Μέγαρα, δυστυχώς, εμάλεσε με ορισμένους ιερείς. Διότι δυστυχώς δεν κοιτάζουν ποιες είναι οι αιτίες του σκίσματος, αλλά κοιτάξανε να κατηγορήσουν το μακαριότατο Ιερουσαλήμων ότι είναι ο αίτιος του σκίσματος για τα χρήματα τα ρωσικά. Συγγνώμη. Το Πατριαρχείο μας δεν έχει καμία ιδέα για αυτά που δυστυχώς έβγαλαν από το στόμα τους. Το Πατριαρχείο στάθηκε
για την ενότητα της Εκκλησίας. Διότι η Ορθόδοξης Εκκλησία, αν σβήσουμε το πίμνιο το ρωσικό πραγματικά, είναι θα μηδέν. Μια φούκτα είναι θα. Όλος ο Ελληνισμός και όλη η Ορθοδοξία, εάν η Εκκλησία η Ανατολική της Ρωσίας γίνει σκίσμα μεταξύ μας. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε, σαν μητέρα των Εκκλησιών που είναι, η Αγία Σιών, να φέρει την ειρήνη στην Εκκλησία μας και μετέπειτα την ειρήνη από τους εχθρούς του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Διότι δυστυχώς, εκεί πέρα που ζω για 65 ολόκληρα χρόνια, μπορεί να είμαι ο ασήμαντος, ο τελευταίος αδερφός της αδερφότητας του Πατριαρχείου μας. Όμως, έχω ζήσει. Ζω και θα ζήσω όλες τις ημέρες της ζωής μου. Ένα ζητά από τον Θεό πραγματικά, να είμαι κι εγώ σαν τον Πέτρο. Σαν τον Θωμά, τον Ολιγόπιστο. Και να μην είμαι η Ούδας Ισκαριώτης, Υιός της Απολίας. Μέχρι την τελευταία μου αναπνοή, να είμαι ο Ιουστίνος που ήταν 40 ετών πριν, να είναι και μέχρι την τελευταία μου αναπνοή. Πολλά και σε χτυπήθηκα και νομίζω ότι το ξέρετε. Ναι, 32 απόπειρες έχω από το σιωνισμό. 6 στρατοδική έχω στο σώμα. 5 στρατοδική έχω από τους αδερφούς μουσουλμάνους. Και 18 απόπειρες έχω. Δεν είναι όμως γιατί είναι μουσουλμάνοι, αλλά είναι ρουφιάνοι του σιωνισμού. Και αυτοί πληρώνονται από τους σιωνιστές. Λυπούμε πάρα πολύ όμως, διότι μέσα στο σιωνισμό δεν είναι μόνο οι Εβραίοι. Είναι και χριστιανοί. Είναι και μουσουλμάνοι. Είναι και βουδιστέ. Είναι και βραχμανιστέ. Πιστεύω όμως την ακράδαντο πίστη αυτών των Αγίων που μας εσύναξε εδώ πέρα. Διότι η Εκκλησία χωρίς μάρτυρες δεν θα υπήρχε Εκκλησία, νομίζω. Η Εκκλησία μας μεταχειρίζεται λείψαναν μαρτύρων στα εγγένεια της εκάστοτε Εκκλησίας και Αγίας Τραπέζης. Που κάθε Αγία Τράπεζα που την χάνει να είναι εγγενιασμένη συμβολίζει τον Πανάγιο και ζωοδόχο τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτή η πλάκα του Παναγίου τάφου, αν και είναι άψυχη, όμως μας ενώνει όλους. Ευλαβής, ορθόδοξος προσκυνητής, αλλά και ετερόδοξος να είναι, θα κλείνει γόνη μπροστά σε αυτό τον Πανάγιο Τάφο. Αυτό τον Πανάγιο Τάφο όμως το κρατούν ορισμένα άτομα, Έλληνες Ορθόδοξοι, ανεξαρτήτου βέβαια Κυπρίου και Έλληνα Καλαμαρά κατά τη διάλεκτό σας. Είμεθα Έλληνες, είμεθα Ορθόδοξοι. Και αυτή η φούχτα των Ελλήνων, 80 άτομα που είμεθα, κρατάμε αυτούς τους θησαυρούς που μας παρέδωσαν οι προκατόχοι μας. Και όμως, που εκατέβηκα τελευταίως στην Ελλάδα, δεν με δέχτηκαν ακόμα να εισέρθω στο νοσοκομείο. Και η απάντηση στον Λειτουργό του Υπουργείου εκεί πέρα, της είπα, λυπούμαι πάρα πολύ που ήρθα με διαβατήριο ελληνικό και όχι παλαιστινιακό. Να έχω προτεραιότητα και να παίρνω και επίδομο ακόμα. Ζει Κύριος ο Θεός. Ζει η Ορθοδοξία, ζει ο Ελληνισμός. Έτσι είναι. Η Εκκλησία είναι πηγή.
δεν είναι στέρνα. Διότι η στέρνα, όσο και λίγο νερό να πάρεις, μια μέρα θα στερέψει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όμως είναι πηγή πραγματικά. Πόσα νερό και να πάρουμε, πάλι θα υπάρχει. Έτσι και το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο εστάθηκε για 2.000 χρόνια και πιστεύω ακραδάντως ότι θα παραμείνει μέχρι τη συντελεία του αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και με ακούσατε. Ευχαριστώ ιδιαίτερως βέβαια το Σεβασμιότατο από εδώ, που μου έδωσε την άδεια και το φάρος. Τους πατέρες, τους αδερφούς, και σας εύχομαι πραγματικά, Σεβασμιότατε, και εσείς και το ποιμνιό σας, μια μέρα εκ των ημερών, όπως είδατε συγκεντρωμένοι εδώ πέρα, να έρθείτε κι εσείς εις τους Αγίους Τόπους, ως ευλαβείς προσκυνητές, και εγώ ανάξιος να σας κεράσω ένα ποτήρι από το φρέαρ του Ιακώβ, που πολλοί το ποθούν και λίγοι το απολαμβάνουν. Ζητάω την ευχή σας. Ευλογία εν ουράνιο να έχεις και να φτάσεις στα χρόνια του Αγίου Χαραλάμπους. Αμήν, αμήν. Πες τους πόσα χρόνια έφτασε. Είμαι 113 ετών έφτασε Αγίος Χαραλάμπος. Και πιστεύω ακραδάντως ότι κι εγώ θα ζήσω. Είσαι έτσι πολλά. Διότι πρέπει να τελειώσω τον Ιερό Ναό του Αγίου Άνου του Προδρόμου. Ο Θεός να σας αξιώσει. Και αυτός ο πόλεμος οπωσδήποτε θα κερδίσει η Παλαιστινιακή Αρχή. Θα γίνει αυτοκέφαλο πραγματικά κράτος, αυτόνομο, και οπωσδήποτε θα πάρω την άδεια και ίσως έρθω ξανά στην Εκκλησία σας, στην παροικία σας, και να πάντα ανοίξω πάλι, να ανοίξω πάλι χέρι για να κτίσω τον Άγιο Άνη τον Πρώτο. Πρώτα ο Θεός.